Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το αναλυτικό κεντρικό δελτίο καιρού εδώ μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ, Μωσάκης Αρναούτολου. Και ένας τίτλος πιθανός για την καιρική εξέλιξη της αυριανής ημέρας θα ήταν «Και στο βάθος τοπικές μπόρες και τοπικές καταιγίδες». Όπως βλέπετε και στη φωτογραφία δίπλα μου άλλωστε, τέτοιου είδους συννεφιές θα κάνουν την εμφάνισή τους μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα, όχι παντού, σε ορισμένες, κυρίως ορεινές περιοχές. Γι' αυτό λέω «στο βάθος». Όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, θα έχουμε κάποια τέτοια φαινόμενα, κυρίως στο δεύτερο μισό της Πέμπτης. Να δούμε όμως πώς κύλησαν τα πράγματα σήμερα και πώς θα κυλήσουν το επόμενο 24ωρο, πολύ γενικά. Λιακάδα, περισσότερη ζέστη λοιπόν, και έχουμε και συνέχεια με τη ζέστη. Πολύ τοπικά φαινόμενα, πολύ περιορισμένη αστάθεια. Βλέπετε, έχουμε πάει στην Πέμπτη, εδώ στις βορειότερες περιοχές και στα πιο δυτικά υπηρετικά τμήματα. Κάποια συννεφάκια θα καταφέρουν, όπως στη φωτογραφία δίπλα μου στην αρχή του δελτίου, να αφήσουν και κάποια τοπικά φαινόμενα. Στην υπόλοιπη γενικά δυτική, νοτιοδυτική Ευρώπη, το έντονο κύμα ζέστη έως και καύσωνα για αυτές τις περιοχές. Το εξηγήσαμε και χθες. Είπαμε σε αυτά τα γεωγραφικά πλάτη, βορειότερα της Γαλλίας, οι θερμοκρασίες όταν ξεπερνούν τους 30 βαθμούς για τρεις συνεχόμενες μέρες, εκεί πραγματικά ορίζεται η όλη κατάσταση ως καύσωνας. Σε εμάς υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί μια θερμή αέρια μάζα ή μια, έτσι, ένα κύμα ζέστης ως καύσωνας. Θα το δούμε στη συνέχεια αν αυτό θα το καταφέρει κατά τη διάρκεια του δελτίου καιρού. Βροχές και καταιγίδες, βροχές θα έχουμε στις βορειότερες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και κάποιες καταιγίδες μόνο στις πολύ πολύ βόρειες περιοχές της Ιβηρικής Χερσονήσου προς το απόγευμα της Πέμπτης. Πάμε να δούμε στην χώρα μας όμως πώς θα κυλήσουν τα πράγματα αναλυτικά. Λιακάδα και πάλι από τις πρωινές ώρες, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Το μεσημέρι και το απόγευμα, σύννεφα, σαν και αυτά που σας έδειξε, επαναλαμβάνω, στην φωτογραφία στην αρχή του δελτίου, θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως προς το μεσημέρι, αργά και το απόγευμα, εδώ στις βορειότερες περιοχές της Θράκης, τις ορεινές, αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας, πιθανώς και τις βόρειες περιοχές της ορεινές Κεντρικής Μακεδονίας, στα ορεινότερα τμήματα της Θεσσαλίας και κυρίως στα πιο δυτικά, νοτιοδυτικά τμήματα αυτής, ίσως και στην Ήπειρο, το πολύ ορεινό κομμάτι της, στα βορειοδυτικά τμήματα της Τερεάς και στην ορεινή Πελοπόννησο. Μεσημέρι, απόγευμα θα βγάλει λοιπόν αυτά τα σύννεφα, τα οποία θα δώσουν πολύ τοπικά φαινόμενα. Εδώ και εκεί κάποια μπόρα ή και κάποια τοπική καταιγίδα, γενικά μικρής διάρκειας. Μέχρι και αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει, θα έχει περιοριστεί σημαντικά η αστάθεια και στις προαναφερθήσεις περιοχές. Πάμε τώρα στους ανέμους. Δυτική βορειοδυτική θα είναι αυτή, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένη, το πολύ τριάρια τεσσάρια στα δυτικά, το πολύ τριάρια τεσσάρια και λιγότερο στα βόρεια, βορειοδυτικά και βορειοανατολικά τμήματα του Αιγαίου. 4 με 5 μποφόρο βορειοδυτικός άνεμος, κυρίως εδώ από τα νοτιοανατολικά τμήματα των Κυκλάδων και νότιο-ανατολικότερα, όπου υπάρχει το ενδεχόμενο οι ρηπές του βορειοδυτικού ανέμου εδώ στην Κάρπαθο, στο Καρπάθιο, να φτάνουν και τα 6 μποφόρο μεταξύ Καρπάθου και Ανατολικής Κρήτης πιο συγκεκριμένα. Πάμε στη θερμοκρασία. Την νυχτερινή και των πρώτων πρωινών ώρων της Πέμπτης. Βλέπετε, ανεβαίνει και αυτή σταδιακά. Λογικό είναι, θα έχουμε τη νύχτα και νωρίς το πρωί, εξαιρουμένων των αστικών κέντρων, αυτές οι θερμοκρασίες, γύρω στους 13 με 17 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια, γύρω στους 18 με 20 βαθμούς στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στις μεγαλύτερες πόλεις, γενικά η θερμοκρασία από εδώ και στο εξής θα δυσκολεύεται να πέφτει κάτω από τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου, το κλασικό των μεγάλων αστικών κέντρων για το θέρρος και. Το μεσημέρι τώρα. Θα πιάσουμε σχεδόν σε αρκετές περιοχές, θα έλεγα, πολλές περιοχές παιδινές, 33, 34 και 35. Στο ορεινό κομμάτι της υπηρετικής χώρας και στο Αιγαίο δεν φαίνεται ο υδράγιος να ξεφεύγει πάνω από τις 27 με 30 βαθμούς Κελσίου. Σε περιοχές ανατολικές, νότιο-ανατολικές εδώ της χώρας μας δεν αποκλείεται να σκαρφαλώσει ο υδράγιος και στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε τώρα τον καιρό στην Αττική. Πάρα πολύ καλός και ζεστός φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της Πέμπτης, με πρόσκαιρες όμως παρόλα αυτά συννεφιές, τοπικά λίγο πιο πυκνές στα ορεινά, πολύ ορεινά τμήματα της Αττικής. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι άνεμοι ασθενείς, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και ο υδράγειος θα σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο αργά το μεσημέρι της Πέμπτης. Και η Θεσσαλονίκη όπως και οι όμορες περιοχές, γενικά και ολόκληρη η Κεντρική Μακεδονία θα ξεκινήσουν με ηλιοφάνεια, θα βγάλει κάποια συννεφάκια το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, πολύ μικρή πιθανότητα στα ορεινά, έστω και να ψυχαλίζει και να βρέξει τοπικά. Θα είναι ασθενής και εδώ θαλάσσια αύρα, κυρίως αργά το μεσημέρι και θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη, αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο. Πάμε τώρα στην Παρασκευή, με συγχωρείτε, να δούμε την μετεωπορία μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Βλέπουμε λοιπόν ότι και την Παρασκευή ο καιρός πάρα πολύ καλός από πλευράς φαινομένων και πολύ ζεστός. Κάποια συννεφάκια θα κάνουν την εμφάνισή τους στην βόρεια βορειοδυτική Ελλάδα, με πολύ μικρή πιθανότητα στα ορεινά της Δικής Μακεδονίας, κυρίως στα βουνά, να βγάλει κάποια παροδική βροχή με τη μορφή μπόρας. Οι άνεμοι
βόρειο-δυτική και την Παρασκευή. Όχι πάνω από 3 με 4 πολύ τοπικά και πρόσκαιρες που φτάσουν και τα 5 από φόρτα. Τα 4 και τα 5 αφορούν κυρίως εδώ το ανατολικό-νοτιοανατολικό κομμάτι της χώρας. Γενικά οι άνεμοι θα είναι πολύ εξασθενημένοι όλες τις επόμενες ημέρες και τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Αυτό βέβαια έχει και κάποια επίπτωση στο πώς θα αισθάνονται γενικά την ζέστη κάτοικοι του Αιγαίου, των νησιών του Αιγαίου, γιατί συνήθως έχουμε ένα μελτεμάκι αυτή την εποχή, το οποίο δεν έχει κάνει μέχρι τώρα αισθητή την παρουσία του, και έτσι και η ζέστη και στο Αιγαίο θα είναι αισθητή. Θα δούμε σε λίγο τις θερμοκρασίες όλες τις επόμενες ημέρες. Τώρα, όσον αφορά το Σάββατο, θα παρατηρήσετε ότι και πάλι ο καιρός θα είναι από το πρωί μέχρι το απόγευμα πάρα πολύ καλός, με ηλιοφάνεια. Θα παρατηρήσετε όμως και κάτι άλλο προς το απόγευμα. Είμαστε γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Τα σημερινά στοιχεία, τα τελευταία, θα δούμε αν θα αλλάξουν, θα υπάρξουν και κάποιες διαφοροποιήσεις. Αλλά θέλουν εδώ στην Βόρεια Ελλάδα το Σάββατο το απόγευμα λίγο περισσότερα σύννεφα να κατεβαίνουν και πάλι από την Αλβανία, τα Σκόπια και την Βουλγαρία. Σύννεφα αστάθειας, όχι όμως έντονης, να το τονίσω, τίποτα συγκρίσιμο με αυτό που περάσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Απλά κάποια από αυτά τα σύννεφα θα καταφέρουν να περάσουν το κατόφλι των βορείων συνόρων της χώρας μας προς το απόγευμα και ίσως δώσουν στα ορεινά, κυρίως της Μακεδονίας και της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Ήπειρου, κάποια παροδική βροχή με τη μορφή μπόραση και τοπικής καταιγίδας μικρής, το τονίζω, μικρής διάρκειας προς το βράδυ. Θα έχει βελτιωθεί ο καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα, στις παράκτητες περιοχές, θα παραμείνει καταπληκτικός ο καιρός με βορειοδυτικούς και πάλι τους ανέμους γύρω στα 3 με 4 τοπικά στα νότιο-ανατολικά έως και 5 μποφόρ. Πάμε στην Κυριακή. Θα δείτε ότι γενικά και η Κυριακή θα ξεκινήσει, θα κυλήσει και θα τελειώσει μόνο με ηλιοφάνεια. Θα έχουμε πολύ ζέστη τις δύο αυτές ημέρες. Πιθανότητα για κάποιες καταιγίδες εδώ τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας υπάρχει με τα σημερινά δεδομένα στα πολύ δυτικά, νοτιοδυτικά τμήματα, τα υπηρετικά, κυρίως εδώ στη δυτική στερεά, την βορειοδυτική και στην περιοχή της Πελοποννήσου την Κυριακή το απόγευμα. Ίσως κάποιες συννεφιές αφήσουν κάποια τοπική βροχή πολύ μικρής διάρκειας προς το απόγευμα βράδυ και στα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά τμήματα στα ορεινά. Μικρής διάρκειας, τίποτα το ιδιαίτερο. Να το επαναλάβω και να το τονίσω για να μην ανησυχούν όσοι θα έχουν προγραμματίσει κάτι εκείνες τις ώρες και του Σαββάτου και της Κυριακής για το Σαββατοκύριακο γενικά. Πάμε να δούμε τώρα και τους ανέμους στην Κυριακή, όπου οι άνεμοι θα διατηρηθούν βορειοδυτικοί γύρω στα 3 με 4 από φόρ. Υπάρχει μια τάση να αρχίσουν να ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι, λίγο όμως προς το απόγευμα της Κυριακής εδώ στις βορειότερες περιοχές του Αιγαίου Πελάγους. Και πάμε και στη Δευτέρα να τη δούμε την τάση του καιρού. Λίγα σύννεφα, πιθανά τοπικά αυξημένα, κυρίως το πρωί στην Βόρεια Ελλάδα. Τα τελευταία στοιχεία θέλουν. Γενικά, μέσα στην ημέρα θα επικρατήσει και πάλι ηλιοφάνεια. Μικρή πιθανότητα εδώ και εκεί και στα βόρεια και στα δυτικά υπηρετικά να σημειωθεί τοπική βροχή. Μιλάμε για πάρα πολύ τοπική, όπως το βλέπετε εδώ με τα σύννεφάκια που σχηματίζονται. Στην υπόλοιπη χώρα, τίποτα το ιδιαίτερο. Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και οι άνεμοι την Δευτέρα θα πρέπει να αρχίσουν να ενισχύονται λίγο περισσότερο στο Αιγαίο. Θα πρέπει το μελτεμάκι να αρχίσει να κάνει λίγο πιο αισθητή την παρουσία του. Μας έχει λείψει στο Αιγαίο Ιούνιο μήνα. Και πάμε προς τα τέλη του και Ιούλιο σχεδόν θα πάμε. Και βλέπετε ότι θα φτάσει το μελτεμάκι τα 5 κατατόπους και τα 6 μποφόρ, δροσίζοντας σχετικό αυτό λίγο περισσότερο τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου και των ανατολικών υπηρετικών τμήματων από τη Δευτέρα και μετέπειτα. Να δούμε όμως τις θερμοκρασίες, κατά πόσο θα καταφέρει αυτό το μελτέμι να δροσίσει και την Ανατολική Ελλάδα από εβδομάδα. Γενικά να σας πω, από το Σαββατοκύριακο και μετέπειτα μπαίνουμε σε μια τροχιά έτσι, πολύ ζεστού καιρού. Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη καύσωνας, γιατί για να χαρακτηριστεί, όπως σας είπα και στην αρχή του δελτίου, μια αέρια μάζα ή οι θερμοκρασίες να πάρουν αυτή την τροπή του καύσωνα, υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που προς στιγμή, προς το παρόν, δεν πληρούνται από αυτές τις αέριες μάζες, τις πολύ θερμές που μας έρχονται από τα δυτικότερα τμήματα της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά, η ζέστη θα είναι αισθητότατη κατά τόπους. Στα υπηρετικά κυρίως και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε και 37 κατά τόπους και 38 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Φαίνεται ότι οι τιμές σχετικής υγρασίας θα είναι γενικά καλές όσον αφορά στην δυσφορία, αλλά στα νησιά του Αιγαίου εξαιτίας των εξασθενημένων ανέμων και εδώ θα κάνει ζέστη. Το λέω αυτό γιατί το μελτεμάκι συνήθως δεν αφήνει τον υδράγυρο στο Αιγαίο να ξεπεράσει τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου και βλέπετε ότι και το Αιγαίο θα έχει ζέστη τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Παρόλη την προσπάθεια του Βοριά να ενισχυθεί λίγο την Δευτέρα, γενικά η θερμοκρασία θα παρουσιάσει κάποια μικρή πτώση στα πιο ανατολικά, νησιωτικά και υπηρετικά τμήματα. Και όλο αυτό το κύμα έντονης ζέστης, κυρίες και κύριοι, φαίνεται να διατηρείται για αρκετές ημέρες ακόμη.
Βλέπετε αυτά τα πορφυρά χρώματα πως καλύπτουν σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Έχουν αφήσει απ' έξω μόνο την Σκανδιναβία και τη Βορειοανατολική Ευρώπη. Γενικά εδώ όμως σε Γαλλία, Γερμανία τα πράγματα θα είναι δύσκολα για το επόμενο 48ωρο με 37 ίσως και 38. Σε εμάς λοιπόν αυτό το κύμα ζέστης ήρθε για να μείνει για αρκετές ημέρες και μάλιστα υπάρχουν ενδείξεις προς τις αρχές έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας να γίνεται λίγο πιο έντονη αυτή η ζέστη. Και εκεί θα δούμε αν θα υπάρξουν προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί αυτή η ζέστη ως καύσωνας. Και όλα αυτά φυσικά και στα επόμενα δελτία κυρίου εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΤΝΑ. Είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.